Το τελευταίο κομμάτι, το οποίο αφορά τις συναρτήσεις. Είχαμε δει δύο περασμένες διαλέξεις, όπου καλύψαμε ένα ευρύ φάσμα των συναρτήσεων. Θα τελειώσουμε αναφερόμενοι στις συναρτήσεις, όπου σαν παράμετρο τώρα χρησιμοποιούμε πίνακες. Ένα άλλο θεματάκι αφορά τις αναδρομικές συναρτήσεις. Και ένα τελευταίο κομμάτι αφορά δείκτες προς συνάρτηση. Για να κάνουμε λοιπόν μια ανασκόπηση όσον αφορά τους πίνακες. Στην C, ένας πίνακας είναι ταυτόχρονα και δείκτης. Περιπίν. Όπως βλέπουμε, ορίζω εδώ πέρα ένα πίνακα. Δεν ορίζω την διάσταση. Η διάσταση, όπως είναι γνωστό, ορίζεται αυτόματα από τον κομπάλια της C. Συγκεκριμένα, εδώ έχω 4 στοιχεία, οπότε θα αποθηκευτούν αυτά τα 4 στοιχεία σε 4 θέσεις. Αυτό το οποίο κάνω τώρα είναι εμφανίζω τον πίνακά μου με έναν τρόπο ο οποίος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το όνομα ενός πίνακα είναι ταυτόχρονα και δείκτης. Δηλαδή, εμφανίζοντας το A σκέτο, εμφανίζω το α0. Εμφανίζοντας το αστεράκι A συν 1, εμφανίζει το δεύτερο στοιχείο του πίνακα, το α1. Και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώ αυτό το γεγονός και εμφανίζω τα στοιχεία. Αυτό το οποίο θα προσέξετε είναι ότι εδώ πέρα εμφανίζει για αυτό το περίεργο νούμερο. Γιατί εμφανίζεται αυτό το νούμερο? Αυτό το νούμερο εμφανίζεται γιατί ο τελευταίος αριθμός ο οποίος εκτυπώνεται είναι εκεί που δείχνει ο δείκτης A, συν 10. Με άλλα λόγια, μεταφέρω τον δείκτη μου 10 θέσεις από εκεί που δείχνει στην αρχή. Εκεί που το οποίο βρίσκει σαν αριθμό είναι σκουπίδια. Σκουπίδια δηλαδή σημαίνει βρίσκω έναν αριθμό, ότι είναι εκεί πέρα, τον τυπώνω σαν ακέραιο, γι' αυτό εμφανίζεται αυτός ο περίεργος αριθμός. Ο πίνακας είναι μια μεταβλητή. Οπόμενος ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν παράμετρο σε μια συνάρτηση. Αυτό το οποίο όμως γίνεται είναι ότι η C, όταν κάνει μεταβίβαση του πίνακα σαν παράμετρο, δεν μεταβιβάζει όλο τον πίνακα. Δεν αντιγράφεται όλος ο πίνακας, αντιγράφεται μόνο η διεύθυνση του πρώτου στοιχείου. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο εξοικονομώ κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη στον υπολογιστή μου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα δουλέψει αυτό το πραγματάκι. Δηλαδή, πώς κάνοντας μεταβίβαση όλου του, δεν γίνεται όλη η μεταβίβαση όλου του πίνακα, αλλά γίνεται μόνο της διεύθυνσης. Πώς δηλαδή πρέπει να ορίσω τις παραμέτρες μου. Να λοιπόν ένας πίνακας, ορίζεται ο πίνακας εδώ πέρα. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω μια συνάρτηση, έστω έχει αυτό το ονοματάκι, στο οποίο έχω σαν παράμετρο τον πίνακα. Γράφοντας λοιπόν συνάρτ με παράμετρο A, το A έχει θέση δείκτη. Επομένως, για να ορίσω μια τέτοια αντίστοιχη συνάρτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω εδώ πέρα, σαν παράμετρο, έναν δείκτη. Και πράγματι, αυτό είναι το οποίο κάνω. Αυτός είναι δείκτης, αποστέλλεται διεύθυνση με άλλα λόγια, εδώ πέρα. Δηλαδή, τι γίνεται? Ο χώρος υποδοχής στη συνάρτηση πρέπει να είναι δείκτης. Ωραία. Βρήκα λοιπόν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να δουλέψω πίνακες μέσα σε συναρτήσεις. Επειδή όμως ένα πρόγραμμα πρέπει να είναι επανάγνωστο και εύχριστο, ο compiler επιτρέπει όταν κάνω χρήση παραμέτρου με πίνακα, όταν δουλεύω έναν πίνακα σαν παράμετρο, να τον γράψω και με αυτόν τον τρόπο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο πίνακας PA είναι πίνακας και δεν είναι δείκτης. Θα μπορούσα βέβαια εδώ να βάλω και το 10.
Να ορίσω λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο θα δουλέψω σε ένα πίνακα με 10 θέσεις. Με άλλα λόγια, μπορώ να ορίσω μια συνάρτηση με τους τρεις τρόπους. Και οι τρεις τρόποι είναι αποδεκτοί από τον compiler. Δηλαδή, να ορίσω τη συνάρτησή μου ότι εδώ πέρα έχω έναν δείκτη. Επίσης, θα μπορούσα να ορίσω ότι εδώ πέρα έχω έναν πίνακα χωρίς να βάλω κανένα αριθμό εκεί μέσα. Χωρίς να ορίσω τη διάσταση. Μπορούσα επίσης να βάλω και το 10 εκεί πέρα. Στην ουσία, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο compiler, είναι αυτός. Δηλαδή, αποστέλλει μόνο τη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου. Απλά, επιτρέπεται να γράψω αυτό το πραγματάκι, για να μπορέσει ο προγραμματιστής εύκολα να βλέπει, να μπορεί εύκολα να βλέπει ότι, ξέρεις, εκεί πέρα έχεις ένα πίνακα και δεν έχεις δείκτη. Έχεις δικαίωμα να πιάσεις και τα επόμενα στοιχεία του πίνακα, με άλλα λόγια. Το επιτρέπει και αυτό το πράγμα να κάνει. Όμως, αυτά τα δύο πράγματα είναι άσχετα με το τι δουλεύει στην ουσία. Στην πραγματικότητα, τονίζω, είναι μόνο μία διεύθυνση θα μεταβεστεί προς τη συνάρτηση. Η διάσταση του πίνακα, εδώ πέρα, είτε δηλωθεί είτε δεν δηλωθεί, επειδή μεταβάζεται μόνο μία διεύθυνση, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, θα μπορούσα αυτό το πραγματάκι να το κάνω και έτσι. Τελείως λάθος. Έχω ένα πίνακα PA ο οποίος έχει 10 θέσεις, εγώ το γράφω έτσι. Τρέχει, ο compiler τρέχει, όμως στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Τονίζω, αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό. Μεταφέρεται μία και μόνο τιμή, η διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα. Ωραία. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει τώρα είναι δεν ξέρω, επειδή μεταφέρω μόνο μία τιμή, δεν ξέρω πόσες θέσεις έχει ο πίνακας. Αυτό είναι απλό να το κάνω. Δηλαδή, είναι απλό να πληροφορήσω τη συνάρτηση για το πόσες θέσεις έχει ο πίνακας. Και πώς το κάνω αυτό? Χρησιμοποιώ μία άλλη παράμετρο. Δηλαδή, αν έχω ορίσει στο main μου ένα πίνακα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, με 10 θέσεις, θα πρέπει να περάσω τη διεύθυνση του πίνακα και θα πρέπει να περάσω και τον αριθμό 10. Δηλαδή, όταν ορίσω τη συνάρτηση, ορίζω έναν δείκτη και ορίζω και το 10. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο καθορίζω το πλήθος εκεί πέρα δεν είναι και ο καλύτερος. Η κλίση λοιπόν της συνάρτησης γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο ορισμός της συνάρτησης πρέπει να έχει δύο πραγματάκια. Πρέπει να έχει και τον πίνακα, τη διεύθυνση του πίνακα, αλλά πρέπει να έχει και το 10 ή μία τιμή η οποία θα δέχεται, μία μεταβλητή η οποία θα δέχεται το 10. Συνοψίζοντας λοιπόν, έστω ορίζω, θέλω να κάνω χρήση μια συνάρτησης και αφού ορίσω έναν πίνακα, να διπλασιάσω τα στοιχεία του πίνακα με τη χρήση συνάρτησης. Για να δω λοιπόν πώς θα ορίσω μια τέτοια συνάρτηση. Η συνάρτηση είναι void, έχω πια εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις void, την ονομάζω change pin και η συνάρτηση αυτή θα μου λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή θα διπλασιάσει όλα τα στοιχεία του πίνακα. Ορίζω έναν δείκτη, εκεί θα αντιστοιχηθεί αυτός ο δείκτης με τον πίνακα, με την διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα και ορίζω και μια μεταβλητή πλήθος. Παρεπιπτόντως, όσες φορές θέλω να χρησιμοποιήσω μία τέτοια συνάρτηση που να δέχεται πίνακα, θα πρέπει να ορίσω δείκτη και ταυτόχρονα να ορίσω και το πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Τώρα, εδώ πέρα βλέπετε κάτι σχόλια. Απλά τα έχω γράψει για να δούμε και ποιους εναλλακτικούς τρόπους έχω στο να καλέσω αυτόν τον, να χρησιμοποιήσω να καλέσω αυτή τη συνάρτηση. Μάλλον να ορίσω αυτή τη συνάρτηση. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι εδώ πέρα να βάλω το 10 ή να μην το βάλω. Πάλι όμως πρέπει να ορίσω μια μεταβλητή η οποία θα υποδέχεται και θα έχει
σαν τιμή το πλήθος του ισχύου του πίνακα. Ή να πω και αυτό, δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε αυτό ούτε αυτό από τον compiler. Αυτό το οποίο καταλαβαίνει ο compiler είναι αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει επαναλαμβάνει αυτός. Οπότε από όλους αυτούς τους τρόπους, ένα, δύο, τρεις τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιώ και ορίζω τη συνάρτηση, νομίζω ο πιο ευλογός θα ήταν αυτός, βάζοντας όμως τίποτα εκεί πέρα. Γιατί το 10 δεν παίζει ρόλο. Ο δεύτερος πιο καλύτερος τρόπος θα ήταν αυτός και βέβαια αυτός παραπλανεί τον προγραμματιστή. Και επαναλαμβάνω, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα συναρτήσεις που χρησιμοποιούν, που κάνουν πράξεις σε πίνακες, θα είναι είτε αυτός, κρύβω το 10 εδώ πέρα, το 10 μεταφέρεται με το πλήθος, ή αυτός. Ωραία. Επανερχόμαστε στον κώδικα της συνάρτησης αυτής. Ξεκινάει μια τοπική μεταβλητή. Μια επαναληπτική διαδικασία, όπου το I ξεκινάει από 0 και θα φτάσει μέχρι το πλήθος. Το πλήθος τώρα είναι γνωστό. Το πλήθος είναι γνωστό επειδή είναι σαν παράμετρος της συνάρτησης και δέχεται το πόσα στοιχεία έχει ο πίνακας. Πάει μέχρι το πλήθος χωρίς να το φτάνει, κάθε φορά το I αυξάνει κατά μία μονάδα. Να ο πίνακάς μου, το χρησιμοποιώ τώρα από εκεί πέρα, επειδή είναι δείκτης, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη σημειογραφή, αυτή τη γραφή και λέω σε αυτό το στοιχείο διπλασίασέ το και βάλω το στο ίδιο στοιχείο και εμφανίζω τον πίνακα εδώ όπως τον έχει βρει η συνάρτηση. Για να δούμε λίγο και το main. Το main λοιπόν, εφόσον έχω ορίσει τη συνάρτηση, ξεκινάει τοπική μεταβλητή πίνακας, 10 θέσεων. Τυπώνω τα στοιχεία του πίνακα. Καλώ τη συνάρτησή μου, βάζοντας τον πίνακα εδώ πέρα και το πλήθος εδώ. Εφόσον κληθεί η συνάρτηση, γίνεται η πράξη ο διπλασιασμός και εκτυπώνονται τα διπλάσια στοιχεία του, οι διπλάσιες τιμές των στοιχείων του αρχικού πίνακα. Αυτό το οποίο ίσως κάποιος βλέπει είναι ότι εδώ πρέπει πάντα να ξέρω το πόσα στοιχεία έχει ο πίνακας. Αυτό όμως το σημείο θα λυθεί πολύ εύκολα στην επόμενη άσκηση. Ένας λοιπόν πιο έξυπνος τρόπος για να ξέρω και να μεταβιβάζω το μέγεθος του πίνακα είναι να κάνω χρήση της συνάρτησης size off, όπως γίνεται στο επόμενο παράδειγμα. Για να δω λοιπόν ένα παράδειγμα στο οποίο τώρα θα βρω το άθισμα των στοιχείων του πίνακα. Ξεκινάω από το main, ορίζω ένα πίνακα 10 θέσεων και φωνάζω μία συνάρτηση, καλό μία συνάρτηση, την οποία την έχω ονομάσει show pin. Επειδή το show pin βρίσκεται σε ένα printf μέσα, υποψιάζομαι ότι η συνάρτηση θα έχει έναν τύπο επιστροφής. Δεν θα είναι void, θα επιστρέφει κάτι. Ωραία, για να δω πώς καλώ τη συνάρτηση. Καλώ τη συνάρτηση με το όνομα της μεταβλητής μου, το A, το πίνακα και το 10 εκεί πέρα. Γίνεται εδώ πέρα η κλίση, ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται εδώ, βρίσκεται, μηδενίζεται το SAM σαν τοπική μεταβλητή, το A μεταφέρεται εδώ πέρα και βλέπετε τώρα ότι δεν χρησιμοποιώ το pin σαν δείκτη, τον βάζω με σημειογραφία πίνακα, ούτως ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο το πρόγραμμά μου, να ξέρω ότι εδώ έχω να κάνω με πίνακα. Το 10 μεταφέρεται στο πλήθος. Το άθισμα είναι γνωστό πώς το κάνουμε. Εφόσον μηδενίσω τη μεταβλητή SAM, κάνω μια επαναληπτική διαδικασία. Πρώτα τον τυπώνω και μετά αθροίζω όλα τα στοιχεία. Δηλαδή λέω στη μεταβλητή SAM όσο ήταν από την περασμένη επανάληψη, πρόσθεσέ της όσο ήταν συν το νέο στοιχείο το οποίο εξετάζω εκείνη τη στιγμή. Μεταβλητή SAM ξεκινάει από 0. Την πρώτη φορά που θα γίνει επανάληψη θα είναι αυτό 0 συν πιν 0. Το πιν 0 είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα.
Ωραία, δεύτερη φορά τώρα που θα καλέσω τον πίνακά μου, θα τον εφαρμόσω σε, αυτόν τον πίνακα. Εδώ πέρα, παρόλο ότι είναι μικρός ο πίνακας, δεν έχω βάλει διάσταση και δεν χρειάζεται να μετρήσω, έστω και αν είναι μικρός, τα στοιχεία του πίνακα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπολογίσω το πόσο την διάσταση του πίνακα αυτού. Θα το κάνω με τον έξυπνο τρόπο τον οποίο είπαμε, κάνοντας χρήση της μεταβλητής της συνάρτησης size off. Αν προσέξετε αυτές τις δύο εντολές, έχω πριν τεφ εδώ πέρα, πριν τεφ εδώ πέρα, σχεδόν είναι τα ίδια πραγματάκια. Φωνάζω τη συνάρτηση, show pin, A εδώ πέρα B, αντί για 10 εδώ πέρα κάνω χρήση του size off όπως το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, λέω πόσα bytes καταλαμβάνει ο πίνακας B, η size off βρίσκει τα byte τα οποία καταλαμβάνει μια μεταβλητή. Ο πίνακας αυτός είναι ακεραίου τύπου B, οπότε κάθε ένα στοιχείο από αυτά καταλαμβάνει 4 bytes. Το υπολογίζει ο compiler. Αυτό θα το διαιρέσω με τα πόσα size, με το πόσα bytes καταλαμβάνει ένας ακέραιος τύπος. Γιατί ακέραιος τύπος, γιατί ακέραιος είναι αυτός ο πίνακας. Κάνοντας λοιπόν αυτή τη διαίρεση, υπολογίζει το συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο πίνακας σε bytes, το διαιρεί το 4 και αυτό το οποίο βρίσκει είναι τα στοιχεία του πίνακα. Το πλήθος των στοιχείων του πίνακα, τα οποία πλήθος στοιχείων του πίνακα τα περνάει στη μεταβλητή πλήθος εδώ πέρα. Αν βρει φερειπίν 10 στοιχεία όπως έχω εδώ πέρα, θα περάσει το 10 όπως γίνεται και εδώ. Αν βρει 5, θα περάσει το 5. Η επανάληψη θα γίνει από το 0 έως το πλήθος, έως το 5, χωρίς να φτάσει στο 5, το πρόγραμμα τρέχει σωστά. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη προσοχή σε αυτόν τον αριθμό, το πλήθος, το διάσταση του πίνακα. Μπορώ πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσω την παράμετρο αυτή, τη συνάρτηση size off, να μεταφέρω λοιπόν στην παράμετρο που αναφέρεται στο πλήθος το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης. Ή θα μπορούσα βέβαια, για να μην φαίνεται τόσο πολύπλοκη αυτή η έκφραση, αυτό το αποτέλεσμα προηγουμένως να το χωρίσω σε μια ακέραια μεταβλητή και να περάσω εκεί πέρα σαν παράμετρο την ακέραια αυτή μεταβλητή. Φαντάζομαι μέχρι τώρα να έχετε αντιληφθεί τη χρησιμότητα των συναρτήσεων τις οποίες ορίζει ο χρήστης, ο προγραμματιστής. Στην ουσία τι κάνω με μια συνάρτηση. Επιτυγχάνω μικρότερα κώδικα. Θυμάστε στην περασμένη διάλεξη είχαμε ορίσει μια συνάρτηση, τη δόση 1, που χρησιμοποίησε πάρα πολύ μικρές, λίγες εντολές και απλά επέτρεπε, κάνοντας χρήση αυτή τη συνάρτηση, να εισάγω ένα αριθμό ακέραιο. Εδώ πέρα, έστω και με τόσο κώδικα μικρό, με μία απλή συνάρτηση, επιτυχάνω μικρότερο κώδικα, γιατί επαναλαμβάνω, δεν κάνω επανάληψη του ίδιου κώδικα. Δηλαδή, αποφεύγεται επανάληψη του κώδικα, τον οποίο κώδικα αναγκάζομαι να το χρησιμοποιήσω από τη φύση του προγράμματος. Πέρα από αυτά, έχω τη δυνατότητα, ορίζοντας μία συνάρτηση, να την χρησιμοποιήσω και στο μέλλον. Δηλαδή, γράφοντας ένα παρόμοιο πρόγραμμα, το οποίο κάνει χρήση της συνάρτησης, επιτυγχάνω οικονομία χρόνου. Τέλος, το γνωστό το οποίο έχουμε πει, ότι σπάζοντας ένα μεγάλο πρόγραμμα σε μικρά κομμάτια, έχω καλύτερο έλεγχο, επιτυγχάνω καλύτερο έλεγχο, γιατί έχω τη δυνατότητα να το διορθώσω σε στάδια. Κάνω μια συνάρτηση, την ελέγχω, δουλεύει σωστά, προχωράω, ορίζω την επόμενη συνάρτηση, τη χρησιμοποιώ στο πρόγραμμά μου και ούτω καθεξής. Ελέγχοντας τα διάφορα κομμάτια του προγράμματος, είμαι σίγουρος ότι όταν βρεθεί ένα λάθος, πού θα επικεντρώσω την προσοχή μου, πού θα κάνω αποσφαλμάτωση του προγράμματος. Και βέβαια, εφόσον μια συνάρτηση δουλεύει άψογα, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όπου θέλω. Για να δούμε λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο αφορά το εξής πρόβλημα. Έχω δύο τμήματα από σπουδαστές.
Για να κάνω τον κώδικα λίγο σύντομο, το τμήματα υποθέτω ότι αποτελείται από 5 και 6 μόνο σπουδαστές. Αυτό το οποίο θα κάνω όμως για το ένα το τμήμα μπορώ να το εφαρμόσω και για το άλλο. Ή αν έχω 10 τμήματα, αν έχω 60 τμήματα, μπορώ να το κάνω το ίδιο και για τα 60 τμήματά μου. Θέλω για κάθε τμήμα να βρίσκω τον μέγιστο βαθμό και τον μέσο όρο το οποίο έχει επιτύχει σε ένα μάθημα. Επίσης θέλω να συγκρίνω τους μέσους όρους μεταξύ των δύο τμήματων. Να δω ποιο τμήμα πέτυχε τον καλύτερο μέσο όρο. Και τέλος, το τελευταίο κομμάτι το οποίο θέλω, να βρω πόσους σπουδαστές σε κάθε ένα από αυτά τα τμήματα έτυχε βαθμό ίσο με το μέγιστο. Με άλλα λόγια, αυτά τα ερωτήματά μου εδώ πέρα, τα ίδια ερωτήματα εφαρμόζονται σε δύο διαφορετικά τμήματα. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 6 διαφορετικά τμήματα ή σε όσα τμήματα απαιτεί η φύση του προγράμματος. Για να δω λοιπόν πώς θα το ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω κάνοντας ορισμό των συναρτήσεων τις οποίες θέλω να χρησιμοποιήσω. Βλέπω δηλαδή, όπως εξηγήσαμε και στην περασμένη διάλεξη, ποια κομμάτια του προγράμματος είναι ίδια και τα κάνω συναρτήσεις. Οπότε, αυτό το οποίο ευκρινώς είναι ίδιο είναι να βρίσκω το μέσο όρο, να βρίσκω το μέγιστο και να βρίσκω και το πλήθος. Κάθε ένα από αυτή τη συνάρτηση αναφέρεται σε μία από τις ερωτήσεις τις οποίες είδαμε στην εκφώνηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο μέσος όρος ενός τμήματος, ποιος είναι ο μέγιστος που έχει επιτευχθεί και πόσοι σπουδαστές μάλλον έχουν πετύχει αυτό το μέγιστο. Όλες οι συναρτήσεις μου δέχονται σαν παράμετρο πίνακα, γιατί τα στοιχεία των σπουδαστών τα αποθηκεύω σε πίνακα. Ένας πίνακας που αποθηκεύει πραγματικούς αριθμούς, double, double εκεί πέρα, double V. Χρησιμοποιώ τον πίνακα εδώ πέρα, στην ουσία όμως, όπως είπαμε, μεταβιβάζεται μία και μόνο διεύθυνση. Και σε όλους τους ορισμούς των συναρτήσεων βλέπουμε ότι έχω και τον πίνακα, αλλά ταυτόχρονα θα περάσω σαν παράμετρο και την τιμή του πλήθους των στοιχείων που έχει ο πίνακας. Ωραία, για να δούμε την πρώτη συνάρτηση, double average λοιπόν. Θα μου επιστρέψει έναν δεκαδικό αριθμό. Βρίσκω, μηδενίζω τη μεταβλητή S. Αποθηκεύω μέσα στην S το άθροισμα όλων των βαθμών και μετά αυτό το οποίο επιστρέφω είναι το S κάνοντας διαίρεση με τον E. Δηλαδή, με άλλα λόγια, επιστρέφω τον μέσο όρο. Για να βρω τον μέγιστο τώρα, δεν έχω παρά, δουλεύοντας σε κάθε τμήμα κάθε φορά, να ξεκινήσω με μία μεταβλητή και να υποθέσω ότι ο μέγιστος είναι ο πρώτος βαθμός. Και αυτόν τον μέγιστο, τον οποίο αποθηκεύω στη μεταβλητή Max, να τη συγκρίνω κάθε φορά με τα διαφορετικά στοιχεία του πίνακα. Η σύγκριση γίνεται σε αυτή την επανάληψη. Και τι κάνω, η επανάληψη εφαρμόζεται σε αυτή την εντολή. Συγκρίνω το max που έχω τη δεδομένη στιγμή με τον αριθμό. Και αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του max ή αν ο max είναι μικρότερος του αριθμού που έχω, κάνω αλλαγή, εκχωρώ τον βαθμό που βρίσκω τώρα στη μεταβλητή max. Με αυτόν τον τρόπο στο τέλος αυτής της επανάληψης θα έχω το μέγιστο και τον επιστρέφω στο καλό μου πρόγραμμα. Για το πλήθος τώρα των σπουδαστών, οι οποίοι σπουδαστές έχουν βαθμό ίσο με το μέγιστο, θα χρησιμοποιήσω την περασμένη συνάρτηση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω πώς είναι ο μέγιστος σε κάθε τμήμα, ποιος βαθμός είναι ο μέγιστος, θα μπορούσε μια φορά να είναι 5, να φορά να είναι 10, 8, 9 και το καθεξής. Να το ξέρω για κάθε τμήμα, και μετά να βρω πόσοι σπουδαστές από αυτούς έχουν ίδιο βαθμό με το μέγιστο. Και για προσέξτε αυτό το κώδικα εδώ πέρα, κάπου εδώ μέσα, συγκεκριμένα σε αυτή την εντολή, καλώ την περασμένη συνάρτηση. Έχω δικαίωμα να την καλέσω, γιατί την ορίζω στο πρόγραμμά μου. Επίσης,
μπορώ να τη χρησιμοποιήσω γιατί την έχω ορίσει. Δηλαδή, το κομμάτι του κώδικα που βρίσκει το μέγιστο είναι πιο ψηλά από αυτή τη συνάρτηση. Αν αντίθετα είχα αυτό πιο πάνω, το κουμπάλι θα το βάζε λάθος. Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει το πλήθος και πάλι χρησιμοποιώ τη διεύθυνση του πίνακα, μεταβιβάζω. Έχω δικαίωμα λοιπόν να το δω το βίσαν πίνακα εδώ μέσα. Το νι το ξέρω, είναι τα στοιχεία, γίνεται και εδώ μεταβίβαση. Σε μια μεταβλητή που θα μου βρει το πλήθος τη μηδενίζω. Μια μεταβλητή που θα αποθηκευθεί πόσο είναι αυτό το μέγιστος, ποιος είναι μέγιστος, ποιον θα θεωρήσω σαν μέγιστο, αφού τον βρω, την ορίζω και καλώ τη συνάρτηση και αποθηκεύω το αποτέλεσμα της συνάρτησης μέγιστος στην τοπική μεταβλητή MEG. Εφόσον γίνει η κλίση συνάρτησης, η MEG θα έχει το μέγιστο του τμήματος, ξεκινάω και κάνω μια καταμέτρηση. Ελέγχω και πάλι εδώ πέρα όλα τα στοιχεία του πίνακα, πίνακα V, και βρίσκω πόσα από αυτά τα στοιχεία είναι ίσο με το μέγιστο. Το ίσο το γράφω διπλό ίσο και λέω όταν ένα τυχαίο στοιχείο του πίνακα είναι ίσο με το MEG, τότε το πλήθος πρέπει να αυξηθεί κατά μία μονάδα. Τελειώνοντας η επανάληψη, από εδώ έως εδώ, δεν χρειάζονται άγκιστρα, το ΙΦ θεωρείται μία εντολή. Τελειώνοντας λοιπόν η επανάληψη, αυτό το οποίο επιστρέφει η συνάρτηση είναι το πλήθος. Η συνάρτηση είναι ακεραίο τύπου, επιστρέφει ακεραίο αριθμό. Ωραία, τι είδαμε λοιπόν, είδαμε ότι χρησιμοποιώ τις συναρτήσεις με έναν τρόπο με τον οποίο σπάζω τα διάφορα κομμάτια του προγράμματος. Φανταστείτε να μην είχα συναρτήσεις και κάθε φορά να έκανα αυτό τον κώδικα. Ή αυτό τον κώδικα για να βρω το μέγιστο κάθε τμήματος. Ή τον πάνω κώδικα για να βρω το μέσο όρο κάθε τμήματος. Τελείως παράλογο. Με τον τρόπο αυτόν δομώ λοιπόν το πρόγραμμά μου, το σπάω σε κομμάτια και για να δούμε πώς γίνεται τώρα η κλίση των συναρτήσεων από το main. Το main ξεκινάει ορίζοντας τους πίνακες. Οι πίνακες 2 είναι πραγματικού τύπου και οι δύο πίνακες πραγματικού τύπου, 6 και 5 στοιχεία. Δεν με ενδιαφέρουν και τόσο τα στοιχεία εδώ πέρα. Κάνω μια απλή αρχικοποίηση για να δουλέψει το πρόγραμμά μου σωστά. Ορίζω τοπικές μεταβλητές όπου θα αποθηκεύσω το μέγιστο του πρώτου τμήματος, το μέγιστο του δεύτερου τμήματος, το μέσο όρο του πρώτου και του δεύτερου τμήματος. Ωραία, και προσέξτε τώρα, εφόσον έχω κάνει την περασμένη δουλειά, δηλαδή έχω ορίσει συναρτήσεις μου, πόσο γρήγορα με 4 απλές εντολούλες βρίσκω τα ζητούμενα. Βρίσκω λοιπόν το μέγιστο, βρίσκω το μέσο όρο του πρώτου τμήματος, βρίσκω το μέγιστο του δεύτερου τμήματος, βρίσκω το μέσο όρο του δεύτερου τμήματος. Επίσης προσέξτε τις παραμέτρους εδώ πέρα, τα ορίσματα. Περνάω τους πίνακες, αλλά ταυτόχρονα περνάω και το πλήθος των στοιχείων που έχει αυτός ο πίνακας, τη διάσταση του πίνακα. Τελειώνοντας λοιπόν, εκτυπώνω το μέγιστο και το μέσο όρο κάθε των δύο τμήματων και προχωράω τώρα να δω ποιο τμήμα έχει πετύχει το καλύτερο μέσο όρο. Δεν έχω παρά να κάνω μια σύγκριση των δύο τιμών, των δύο τιμών τα οποία έχω βρει σαν μέσο όρο για τα δύο τμήματα. Όταν αυτό είναι μικρότερο της δεύτερης τιμής, τότε το πρώτο τμήμα είναι καλύτερο. Αλλιώς είναι το δεύτερο. Αλλιώς υπάρχει αυτή η περίπτωση και τα δύο τμήματα έχουν επιτύχει τους ίδιους μέσους όρους. Δηλαδή, if-else, όταν είναι μικρότερο, όταν είναι μεγαλύτερο, η περίπτωση η οποία τελειώνει, απομένει, είναι όταν είναι ίσα. Και τελειώνω καλώντας τώρα τη συνάρτηση πλήθος, δηλαδή τυπώνω πόσοι σπουδαστές από το πρώτο και από το δεύτερο τμήμα έχουν σπουδαστές οι οποίοι πετύχανε το μέγιστο σε κάθε τμήμα. Τι έχω δει λοιπόν, έχω δει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε, αν δεν είχα κάνει χρήση συναρτήσεων, να γράψω κώδικα για αυτό το τμήμα, κώδικα για αυτό το τμήμα, το δεύτερο και το πρώτο,
διπλάσιο κώδικα από ό,τι έχω βάλει στην περασμένη διαφάνεια. Με άλλα λόγια, διπλάσιο κώδικα από ό,τι είναι αυτός εδώ πέρα. Και βέβαια, αν είχα περισσότερα τμήματα, το πράγμα θα ήταν ακόμη χειρότερο. Χαρή.